συχνά. Δεν είναι μια πρώτη φορά που το συζητάμε το θέμα το συγκεκριμένο. Έχουμε δώσει ξανά σαν Δημοτικό Συμβούλιο τον αγώνα μας και έχουμε πάρει απόφαση θετικά υπέρ του σχολείου. Αυτό θα γίνει και σήμερα. Όμως θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο που βρισκόμαστε. Γιατί η Δημοτική Αρχή, η Σχολική Επιτροπή του Δήμου δεν κάνει τη δουλειά της. Έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα 4 χρόνια που βλέπουμε ότι ένα σχολείο κινδυνεύει, πηγαίνει για κλείσιμο, το τι να κάνουμε, το πιο απλό. Γιατί χωρίς παιδιά σχολείο δεν μπορεί να υπάρχει. Να έχουμε αγκαλιάσει μερικές κοινωνίες παρακλάτα τα γύρω χωριά, θεωρώ ότι και εκεί δεν ξέρω τι θέση παίρνει το τοπικό συμβούλιο, να στηριχθεί το σχολείο. Να πάνε τα παιδιά. Γιατί χωρίς παιδιά, καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο. Άρα λοιπόν ήταν ένα μέλημα τα προηγούμενα χρόνια τη Δημοτική Αρχή να έχει καταφέρει αυτό. Η τοπική κοινωνία των χωριών εκεί στην περιοχή να αγκαλιάσει το Δημοτικό Σχολείο του Κοινάτου. Αυτό πρέπει να γίνει θεωρώ τώρα. Πρέπει όλα τα παιδιά από την γύρω τη περιοχή να πηγαίνουν στο σχολείο αυτό και εμείς σήμερα το Δημοτικό Σχολείο, το Δημοτικό Συμβούλιο θα στηρίξουμε να μην πηγαίνει στο Δημοτικό Σχολείο του Κοινάτου να αγωνιστεί και να γίνει εξατάξιμο.